να πάνε χέρι-χέρι με το παιδί, γιατί από εδώ και πέρα, όπως μας είπε και ο διοικητής του νοσοκομείου χθες που βγάλαμε, Γιώργο μου, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολες οι επόμενες ώρες, τα επόμενα 24 ώρα για αυτό το παιδί. Ο πατέρας αυτή τη στιγμή προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια του μαζί με τη μητέρα. Είναι πάνω από το παιδί και όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, περιμένουν ακόμα ένα πώς είναι το παιδί από τους υπεύθυνους, από τους ανθρώπους του Δήμου εκεί στην Ξάνθη. Δείτε. Σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Καβάλας ο 16χρονος από την Ξάνθη που έπεσε από μεγάλο ύψος όταν ανέβηκε στην ορυφή κολυμβητηρίου, πάτησε σε φωταγωγό, ο οποίος και κατέρευσε. Ο 16χρονος ήταν μαζί με τους φίλους του, με τους οποίους ανέβηκαν όλοι μαζί στην οροφή του κολυμβητηρίου από κάποιο άνοιγμα. Ένα πάνελ φωτισμού υποχώρησε με αποτέλεσμα το παιδί να βρεθεί στο κενό από μεγάλο ύψος. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ξάνθης και από εκεί στο νοσοκομείο της Καβάλας. Ο πατέρας του παιδιού, μιλώντας στην εκπομπή μας, ζητά να προσευχηθεί ο κόσμος για το γιο του, ο οποίος νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Εκεί τα παιδιά πηγαίνανε συνέχεια και βάζαν μουσική, καθώς δεν είχα αργά με τις κοπέλες τους, αλλά που του είπανε παιδιά που τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, ότι πηγαίνανε πάρα πολλές φορές εκεί, πάρα πολλές. Ο γιος μου πάει πρώτη ηλικίου, είναι ένα παιδί διαμάντι, όλοι οι φίλοι του, όλος ο κόσμος μου λέει πάντα τα καλύτερα λόγια για το παιδί μου. Ασχολιόταν με το κολύμπι, στο συνέχεια με το ποδόσφαιρο και τώρα ασχολιόταν με τα βάρη στο σπίτι. Με τον άρεσε η μουσική, οι φίλες του, οι παρέες του, ήταν ένα παιδί όπως όλα τα παιδιά του κόσμου. Κοινωνικότατος, ένα πάρα πολύ καλό παιδί, ναι. Ωστόσο το κολυμβητήριο το συγκεκριμένο δεν λειτουργούσε. Όχι, όχι, από ό,τι ξέρω εδώ και 3 χρόνια δεν λειτουργεί το κολυμβητήριο. Και η ειρωνία ήταν, ενώ από 4 χρονών έκανε κολύμβηση, να πάει στη ζημιά στο κολυμβητήριο. Όταν έγινε το περιστατικό, ποιος σας ενημέρωσε? Με ενημέρωσε ένας φίλος του, με ενημέρωσε τη γυναίκα μου και της είπε ότι ο Δημήτρης έπεσε από ύψος 3 μέτρων, ήταν πάνω από 10 παιδιά εκεί πέρα. Είδα ένα νοσοκομείο, πραγματικά το λέω, πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί αυτό στο δημόσιο νοσοκομείο, πραγματικά τρέχανε σαν τρελή πάνω από γιο μου, πάνω από 15 άτομα. Πραγματικά. Και τους ευχαριστώ από το βάθος της καρδιάς μου. Σε συνεχεία μου είπαν ότι έπρεπε να το μεταφέρουν το παιδί στην Καβάλα. Το θέμα ήταν, το πρόβλημα μας ήταν αν θα αντέξει να έρθει στην Καβάλα με το ασθενοφόρο. Η κατάσταση του κύριε Βασίλη πώς είναι? Είναι πάρα πολύ σοβαρή. Όλοι μαζί να ευχόμαστε στο Θεό για να γίνει καλά το παιδί. Είναι πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση. Μου είπατε στο τηλέφωνο ότι ένας κολλητός φίλος του γιου σας, ένα παιδί το οποίο εκτιμάτε και εσείς και το θεωρείτε και παιδί σας, τον έσωσε σε εισαγωγικά. Είναι το παιδί το οποίο πήρε πρώτο το ασθενοφόρο? Είναι ο γιος ενός συναδέλφου. Τα πολλά παιδάκια φοβηθήκανε. Αυτός πήγε εκεί και είδε τον Δημήτρη. Έβγαζε, μας είπε, αίμα από το στόμα και πνιγότανε. Mm. Και τον γύρισε στα πλάγια το παιδάκι, βγήκε τη ζυγαρνία, τον γύρισε στα πλάγια. Πήρε τηλέφωνο στο ασθενοφόρο, το τονίζω, ήρθε σε χρόνο ρεκόρ, μου είπανε όλοι. Και είπε και ήταν οι τραυματιοφορείς ότι αν δεν τον είχε γυρίσει έτσι, δεν θα ζούσε το παιδί τώρα. Mm. Αν και δεν είναι του παρόντος, αλλά δεν μπορώ να μην το πω γιατί πνίγομαι. Πιστεύω ότι κάποιοι φταίγανε που τα παιδιά ήταν εκεί. Κάποιοι, δεν ξέρω. Δεν θέλω να ξέρω. Εμένα δεν μου στάθηκε κανένας. Μου είπανε άπαντες, πολλοί φίλοι μου, ότι αυτό το κολυμβητήριο ήταν να είναι κλειδωμένο και να τυλάσσεται με φύλακα, διότι είναι δημόσιος χώρος. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Δεν βρέθηκε ένας από το Δήμο να με πάρει ένα τηλέφωνο, να με ρωτήσει τι κάνει το παιδί, ούτε ένας. Ούτε ένας, δηλαδή είναι το δικό της παιδί, τι θα κάνανε. Okay. Τι θα κάνανε. Είδατε λοιπόν τι λέει αυτός ο πατέρας.